λοιπόν είναι να γίνει ένα σχέδιο στην Ελλάδα, να δυναμώσουμε τα προϊόντα μας, να είναι πιο περιζήτητα τα προϊόντα μας και με βάση αυτό να γίνει ένα brand name μεγάλο και να επιλέγεται το ελληνικό προϊόν ως πρώτη επιλογή στα ράφια της Ευρώπης και της Αμερικής. Και εδώ υπάρχουν πάρα πολλές αδυναμίες. Δηλαδή φανταστείτε, έχουμε αυτή τη δυνατότητα με τα προϊόντα ονομασίας προέλευσης, έτσι. Έχουμε αρκετά, έχουμε αρκετά προϊόντα. Και είναι σωστό, έχουμε μεγαλύτερη αναλογία από άλλα κράτη, ορίστε. Ξέρετε ότι η εφαρμοστική νόμη για τα, για τα ορεινά προϊόντα, και ενδιαφέρει πάρα πολύ την Ήπειρο αυτό, αλλά και τα νησιώτικα προϊόντα δεν έχουν περάσει ακόμα. Δηλαδή, ότι κοιμούνται οι γραφειοκρατίες των Υπουργείων και δεν ενδιαφέρονται να δώσουν μία όθηση στα ορεινά μας προϊόντα και στα προϊόντα τα νησιωτικά. Μα αυτό θα πρέπει να γίνει. Η Ελλάδα, εάν δεν παράγει κάποια στιγμή, όχι μόνο για να θρέψει τους πολίτες της, αλλά και για να θρέψει την Ευρώπη, δεν θα βγει ποτέ από το αδιέξοδο. Είναι μια ιστορία που κρατάει από το 1960. Τη λύσαμε κατά περιόδους δανειζόμενοι. Αυτό όμως το παραμύθι ήταν αυτό που μας οδήγησε. Έχει τελειώσει. Πρέπει λοιπόν η Ελλάδα να ξαναρχίσει να παράγει. Το κάνουν κάποιοι μικροί, αλλά πρέπει να γίνει πιο συντεταγμένα και πρέπει να γίνει μέσα από μια κρατική ομπρέλα που θα πουλάει τα προϊόντα μας στο εξωτερικό. Υπάρχει μια προσπάθεια, τις πρώτες μέρες καταφέρθηκα λίγο να δει ότι της Κίνας. Όχι, δεν, μ' αρέσει πάρα πολύ σαν χώρα. Είπα απλώς ότι η Ευρώπη πρέπει να αντισταθεί λίγο στην εισβολή προϊόντων που δεν ξέρουμε πώς έχουν παραχθεί, κάτω από ποιες συνθήκες και εργασίας και τήρησης του περιβάλλοντος, όλα. Και με ζήτησαν να με δουν κάποιοι Κινέζοι στην Αθήνα και η κουβέντα έφυγε από εκεί και μου είπαν ότι κοιτάξτε, τα προϊόντα που κάνετε στην Ελλάδα μπορεί να τα πάρει μία αλυσίδα σούπερ μάρκετ στην Κίνα. Δηλαδή είναι τόσα πολλά ενώ αυτά που θέλουμε εμείς που μπορούμε να τα απορροφήσουμε. Και του λέω γιατί αυτό δεν γίνεται. Μου λέει γιατί εμείς θέλουμε έναν διαμεσολαβητή και ότι το κράτος σας δεν τα έχει καταφέρει σε αυτό. Δεν θέλει, δεν θα έρθει η Κίνα να αγοράσει προϊόντα από το κράτος. Αλλά πρέπει το κράτος να γίνει ομπρέλα για τα ελληνικά προϊόντα για να πάνε στην Κίνα. Για να αντιμετωπιστούν προβλήματα όπως είναι το θέμα της μεταφοράς, όπως είναι οι νομικές διαδικασίες, όπως είναι μια σειρά από ενέργειες που κάποιοι άλλοι έχουν κερδίσει ήδη έδαφος. Δηλαδή η Ισπανία και η Ιταλία, παίζοντας πολύ αυτό το παιχνίδι των καλών προϊόντων, ειδικά η Ιταλία τα τελευταία 6 χρόνια, έχει κερδίσει ένα σημαντικό μερίδιο στις αγορές της Ανατολής, στη πλούσια μεριά της Ανατολής. Και εμείς ακόμα, σας είπα, δεν έχουμε βάλει τους εφαρμοστικούς νόμους για τα ορεινά προϊόντα. Άκουσα τι είπε, έτσι. Πώς θα βάλουμε φρένο στη διαπλοκή θεσμικά. Λοιπόν, να σου πω το κυριότερο, το οποίο επίσης το είπα εξ αρχής. Πρέπει να πάψει να κυκλοφορεί μαύρο πολιτικό χρήμα. Καταλαβαίνεις τι λέω. Έχεις ακούσει τουλάχιστον. Ένας τρόπος υπάρχει να σταματήσει να κυκλοφορεί ο κύριος, η κύρια λεωφόρος του μαύρου πολιτικού χρήματος. Θα πρέπει να έχουμε αποφασίσει ότι θα κάνουμε εκλογές κάθε 4 χρόνια. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, όχι αυτή τη στιγμή, τα τελευταία, από τη μεταπολίτευση και μετά, η Ελλάδα είναι σε μια εσαΐ προεκλογική περίοδο. Ανεβαίνει ο ένας, σε 6 μήνες αμφισβητείται, είναι εν αναμονή πρωθυπουργός ο επόμενος, δίνει τη μάχη του, δεν συμφωνεί σε τίποτα με τον προηγούμενο γιατί του λέει εγώ θα κυβερνήσω τώρα και συνεχίζεται αυτή η ιστορία. Εγώ είπα
και πιστεύω ότι θα συμφωνήσει ο περισσότερος κόσμος, αν το σκεφτεί σοβαρά, ότι πρέπει να ενεργοποιηθούμε, να αποφασίσουμε ότι ψηφίζουμε δυστυχώς ή ευτυχώς για 4 χρόνια. Και των πολλών αξιωμάτων και για πάρα πολλά χρόνια. Δεν πήγε γιατί το αποφάσισε. Η Βουλή τον είχε αθώσει. Δεν τον είχε αθώσει το κόμμα του, τον είχε αθώσει η Βουλή. Έτσι. Και βρέθηκε μία τρελή δικαστής και τα έκανε καλά και βρήκε τα στοιχεία. Και πιθανόν να δοθούν και συνέχεια σε άλλους πολιτικούς. Η Βουλή λοιπόν δεν έχει παίξει το ρόλο της. Ελπίζω βέβαια ότι έχουν βγει τα συμπεράσματα. Οι νόμοι δεν βοηθούσαν στο να προωθεί δικαιοσύνη σε σχέση με τους πολιτικούς. Νομίζω ότι μετά από την πίεση που έχει δεχτεί το πολιτικό σύστημα, έχει λίγο σοβαρευτεί σε αυτή την υπόθεση. Αντιλαμβάνεται δηλαδή ότι δεν μπορεί να υπάρχουν πολλά πολιτικά, πολλές πολιτικές ασυλίες. Το σίγουρο είναι όμως ότι πρέπει να γίνεται μια συνεχή προσπάθεια ώστε να μην εκτρέφει διαφθορά το ίδιο το πολιτικό σύστημα.